ως ένδειξη αναγνώρισης των μέχρι σήμερα προσπαθειών και της πολιτείους ανιδιοτελούς προσφοράς προς την πατρίδα μας. Είναι γνωστό ότι την παρούσα περίοδο η πατρίδα μας διέρχεται δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση, η οποία επηρεάζει πολυπίκυλα τους Έλληνες σαν σύνολο, αλλά και τον καθένα μας ξεχωριστά. Η καθημερινότητα είναι σκληρή και αδυσόπιτη και επιδρά στις σκέψεις και τις δράσεις πολλών συμπατριωτών μας. Για τον Έλληνα στρατιωτικό όμως δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογών. Έχουμε ταχθεί να φυλάττουμε θερμοπύλες και καμία έκπτωση δεν επιτρέπεται στην απόδοση και στη μαχητική μας ικανότητα και ετοιμότητα. Το χρωστάμε στον ελληνικό λαό, το χρωστάμε στους αθάνατους προγόνους μας, το οφείλουμε τέλος στα νεότερα στελέχη, στα οποία πρέπει να μεταδώσουμε το μήνυμα της αισιοδοξίας και της ελπίδας για το μέλλον. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ανεξάρτητα της οικονομικής κρίσης, το εγκύσιο γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και επικίνδυνο, ιδιαίτερα λόγω των γνωστών προκλήσεων κατά της εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας της πατρίδας μας. Το γεγονός αυτό επιβάλλει τη διαρκή ετοιμότητα και ικανότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για αποτροπή όλων των πιθανών προκλήσεων, για άμεση αντίδραση έναντι των όποιων απειλών και για διεξαγωγή νικηφόρων επιχειρήσεων στην περίπτωση της κλιμάκωσης των τυχών κρίσεων. Ο στρατός Ξηράς, αποτελώντας παραδοσιακά το βασικό πυλώνα της συνολικής στρατιωτικής ισχύως της χώρας μας, απαιτείται να συμβάλλει ουσιαστικά στα προαναφερθέντα έργα των ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμαστε όλοι να συνεισφέρουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας. Παράλληλα όμως, επιβάλλεται να εμπνεύσουμε και να καθοδηγήσουμε τις νεότερες γενιές τελεχών που υπηρετούν υπό τις διαταγές μας. Η εργατικότητα, η πίστη στις στρατιωτικές αρετές και η αγάπη προς την πατρίδα είναι τα καλύτερα εχέγγυα για την επιτυχία της αποστολής μας. Είναι τα χαρακτηριστικά που διαχρονικά διαθέτει ο Έλληνας και τα οποία ανεξάρτητα των όποιων δυσχεριών τον βοηθούν στο τέλος του αγώνα να είναι ο νικητής. Στη βάση αυτών των χαρακτηριστικών, σας παροτρύνω να συνεχίσετε με ζήλο, ενθουσιασμό και ανιδιοτέλεια, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική λειτουργία του στρατού μας και διαμορφώνοντας την προσωπικότητα των αυριανών ηγετών μαχητών, ώστε να έχουν την ικανότητα και τη θέληση να μάχονται και να νικούν. Αγαπητοί αξιωματικοί, με την επίδοση του ψήφους, η πατρίδα επιβεβαίωσε προς το πρόσωπό σας την εμπιστοσύνη με την οποία σας περιβάλλει για την υπεράσπιση της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας όλων των Ελλήνων. Με την πεποίθηση ότι θα φανείτε αντάξιοι αυτής της εμπιστοσύνης, σας καλώ να αναφωνήσετε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Τιμώ, προσοχή! Αντιστράτηγος Ζαχαρίας Βερίγος, διοικητής. Ημί, ανάπαυση!